αμέσως μετά την 16η Μαρτίου, μετά την εκπομπή, καταθέσαμε συγκεκριμένη ερώτηση για αυτά ακριβώς τα ζητήματα και ζητούσαμε απάντηση. Πράγματι, να σας πω το περιστατικό της νοσοάδας που δεν ήταν ένα. Μια κυρία πήγε στο παιδί της, είχε κάποιο πρόβλημα υγείας, παιδία τους δεν υπήρχε στη Μεσαρά, γιατί από ό,τι διαπίστωσα μετά κάποιες μέρες υπάρχει. Άρα έπρεπε κάποιος να συνταγογραφήσει με τη διάταξη που είχε περάσει. Δεν μπορούσε να πάει σε ιδιώτη γιατρό, πήρε το αυτοκίνητό της, πήγε στο Ηράκλειο, πήγε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εκεί βρέθηκαν κάποιοι καλοί άνθρωποι, γιατί μετά και από μια επικοινωνία, αν τα λέμε όλα που είχαμε, μου είπατε να δω τι γίνεται με τα ραντεβού. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο τμήμα αυτή τη στιγμή. Δεν υπήρχε τουλάχιστον. Μα ο κόσμος ρωτούσε και ρωτάει. Πηγαίνοντας στο νοσοκομείο, πάω και στέκομαι στα έκτακτα περιστατικά. Παίρνω τηλέφωνο και κλείνω ένα ραντεβού για να με δει ένας γιατρός. Μπορεί να είναι παθολόγος, μπορεί να είναι οριλά ή οτιδήποτε. Ναι, συνεχίστε. Κάνε μια διάταξη, κάνε μια νομοθετική χωρίς να έχουν δημιουργήσει τις προοπτικές εφαρμογής. Υπήρξαν λοιπόν κάποιοι καλοί άνθρωποι, λέτε. Ναι, για να τελειώσω το προηγούμενο θέμα, πήγε η κυρία λοιπόν, της έγραψαν τα φάρμακα, γυρίζοντας πίσω. Εγώ βέβαια της είπα ότι αν το σκεφτόσαστε λίγο περισσότερο, αντί να βάλετε 15 ευρώ βενζίνη, ειδικά με τις τιμές σήμερα, να πάτε από τη Μεσαρά στο Πανεπιστημιακό για να γράψετε τα φάρμακα, θα ήταν καλύτερα να πάρετε με ένα φαρμακείο. Είδαμε και άλλη περίπτωση. Με μια γυναίκα που έσπασε το πόδι. Τι της είπατε να κάνει δηλαδή. Της γυναίκας με το παιδάκι, αντί να βάλετε τα 15 ευρώ βενζίνη, να πάνε πού? Συνταγογραφήθηκαν τα φάρμακα του παιδιού της, αλλά αν πήγαινε σε ένα ιδιώτη, θα πλήρωνε τον ιδιώτη γιατρό, θα βγαζε. Έτσι, αλλιώς της ήρθε να το πούμε. Και θα πλήρωνε και τα φάρμακα. Καταλάβατε. Ναι. Θα πλήρωνε τον ιδιώτη γιατρό, θα τη συνταγογραφούσε και θα γλίτωνε την βενζίνη. Αλλά εν κατακλείδη τώρα, για να μην το τραφιάσουμε το θέμα, ήταν μια ανάλγητη και μια ανισόρροπη διάταξη. Εύχομαι και ελπίζω με την παράταση που έδωσε στην ασφαλιστική ικανότητα, ανακοίνωσε μέχρι μάλλον, 30 Απριλίου. Καθοδοκληρία, ειλικρινής. Μέχρι το πότε, νομίζω. 30 Απριλίου, σας είπα. 30 Απριλίου. Δεν έχει βγει η διάταξη, δεν έχει νομοθετηθεί, δεν έχει βγει η υπουργική απόφαση. Είναι η ανακοίνωση απλά του Υπουργείου Υγείας ότι δίνεται μια παράταση χρόνου. Ναι. Για να βγει μια παράταση χρειάζεται και η αντίστοιχη εγκύκλιος από τον Υπουργό. Να δούμε και την εγκύκλιο. Δεν λέω ότι δεν θα την κάνει. Είναι μια προσωρινή λύση. Αλλά τι θέλω να σας πω, ότι μέχρι 30 Απριλίου εμείς θα προσπαθήσουμε αυτή η διάταξη. Έχουμε ήδη κάνει τρεις παρεμβάσεις. Όχι μόνο εμείς από εδώ, αλλά και από όλη την Ελλάδα. Σύσσωμη αντιπολίτευση. Αυτή η διάταξη να καταργηθεί για τους ανασφάλιστους. Ειδικά, να σας θυμίσω, κυρία Δουλειράκη, γιατί καμιά φορά πρέπει να βγούμε. Είναι ο μόνος. 2 εκατομμύρια ανασφάλιστοι. Ναι. Επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είχα βρει για το φαρμακευτικό. Μισό λεπτό. Ναι, αλλά ο Θάνος Πλεύρης είπε το εξής. Ότι ξέρετε, εμείς διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν 400.000 παραπάνω άμκα αυτή την ώρα και δεν ξέρουμε ποιο συνταγογραφεί και γιατί συνταγογραφεί και πώς γίνεται το όλο πανηγύρι. Και όλο αυτό είναι σε βάρος του Δημόσιου Συστήματος Υγείας ή του Συστήματος Υγείας ή του προϋπολογισμού. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να πάει σε αυτήν την απόφαση. Υπάρχει κάποια αντιπρόταση που να λέει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτό? Εννοείται, κυρία Βουλγεράκη. Δεν πονάει το δόντι και κόβει στο κεφάλι. Για όνομα του Θεού. Πράγματι υπάρχουν, και εγώ το ξέρω. Και εγώ το ξέρω, που δεν είμαι υπουργός. Ότι υπάρχουν περιοχές που υπάρχει μια υπερσταγογράφηση. Εκεί θα κάνει την παρέμβαση ο κύριος Πλεύρης. Ας αφήσουν τα παραμύθια τώρα. 2,5 χρόνια τι κάνουν. Τι κάνουν. Υποτίθεται ότι κάνουν κάποιες ενέργειες αυτά τα ζητήματα, τα λύνουν. Ναι, υπάρχει υπερσταγογράφηση να τη βρούνε. Εύκολο είναι. Εύκολο είναι. Διασταύρωση στον ΆΜΚΑ σήμερα με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που υπενήσεται η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, η κυβέρνηση των Αρίστων. Είναι πανεύκολο. Υποτίθεται, λέω εγώ τώρα. Δεν μπορείς λοιπόν να τους βάλεις όλους ένα τσουβάλι, κυρία Δουγεράκη, και αυτή τη στιγμή να αφήνεις έξω από τις δομές υγείας ανθρώπους που είτε είναι υπερήλικες, είτε έχασαν την ασφαλιστική τους ενημερότητα γιατί είναι άνεργοι. Ωραία. Κύριε Βουγγεράκη, ειδικά σήμερα. Ειδικά σήμερα. Για πέστε μου τώρα, εσύ έχετε καμιά πρόθεση να μείνετε στη γωνία, να σας απαξιώνει με αυτόν τον τρόπο, λέω εσάς ένα παράδειγμα, όταν δουλεύατε 25 χρόνια και τα τελευταία 4 χρόνια ή 3 χρόνια είστε άνεργοι. Καλά. Και δεν έχει ανθρωπαρματευτεί περίπτωση. Κύριε Βαρδάκη, προσέξτε. Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος που θέλουμε στη χώρα μας.
Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα συμβαίνει αυτό? Τώρα ηρεμήστε, μισό λεπτό. Άμα θέλετε να ξεσπαθώσετε, θα πάμε παρακάτω στα επόμενα θέματα, γιατί θα ξεσπαθώσω και εγώ και θα μαλώσω μαζί σας. Μισό λεπτό. Ωραία, το είπατε και καταθέτετε νέα τροπολογία, έτσι ώστε να πάρουν πίσω αυτή την απόφαση, τροπολογία, σχέδιο ή οτιδήποτε άλλο το λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά, να βρούνε ένα τρόπο έτσι ώστε να ελέγχουν πώς αυτά ή να ελέγξουν αυτά τα επιπλέον 400.000 ΣΑΜΚΑ, αφού τα έχουν μπροστά τους και ξέρουν ότι είναι 400.000, άρα ξέρουν ποια είναι, τι στην ευχή γίνεται και να ελέγξουν αυτά και να μην ταλαιπωρούν τον κόσμο. Τελεία. Μέχρι εκεί. Σε αυτό το θέμα να επιτρέψετε ένα δέκα δεύτερα. Γιατί πρέπει να σας θυμίζω, όχι εσάς, στους ακροατές σας. Ο κακός ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε απαξιώσει τελείως την ασφαλιστική ικανότητα των αγροτών. Να σας θυμίσω, και τα λέω αυτά, γιατί καταγράφονται και μπορεί να τα δει όποιος, να τα διαπιστώσει οποιοδήποτε. Το 2017, κυρία Δουγεράκη μου, οι ασφαλιστικές φορές στον ΟΓΕ ήταν 86-98. Το 2018, αν θυμάμαι καλά, 95 ευρώ. Και πάμε στο 20-121 ευρώ, πάμε στο 22. Του κυρίου Χατζηδάκη 125 και πάμε στο 150 τώρα. Μα για πέστε μου τώρα. Θέλω να σε δώσω 13 ευρώ στη βενζίνη και πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Τα 45 ευρώ που προσθέτει στην ασφαλιστική κάλυψη ενός αγρότη. Δεν είναι ένα ποσό που δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τελεία. Όσο να σου πω, να δείτε πώς θα πει. Εσείς εκεί μέσα στο κοινοβούλιο παίρνετε τις αποφάσεις. Δεν έχει να πληρώσει ο κόσμος. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Υπάρχει το άλλο θέμα. Για αυτούς που ο ΕΦΚΑ, να μην το ξεχάσουμε, αυτούς που ο ΕΦΚΑ και αυτό είναι το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη, κυρία Δουγεράκη. Μα στάσου, Σοκράτη Βαρδάκη, μισό λεπτό σε παρακαλώ. Είπαμε ότι σε θέλω για ένα θέμα αυτό εδώ. Είπες ότι θα καταθέσετε νέα τροπολογία. Το θέμα της υγείας. Το θέμα της υγείας. Εσείς πήγατε προχθές και πληρώσατε εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές. Και πάτε να πάρετε μια ασφαλιστική ενημερότητα σήμερα. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ και δεν σας τη βγάζει. Ή δεν έχετε ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Ακούστε τώρα, ούτε εσείς είστε τα μέλη της οικογένειάς σας, επειδή βρίσκεστε ανασφάλιστοι. Γι' αυτό είπα για επιτελικό κράτος. Μα κύριε Βαρδάκη, να με συγχωρείτε. Εσείς εκεί πάνω, οι 300 και μέσα στη Βουλή, πρέπει να βρείτε τον τρόπο, αφού σας ψήφισε όλος ο ελληνικός λαός και εγώ μαζί, να δείτε πώς θα βγάλετε σε πέρας όλη αυτή την ιστορία. Τι μου τα λέτε τώρα αυτά? Ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Βρείτε τα, αλλά σταματήστε να μας ταλαιπωρείτε. Ενώ αναδεικνύουμε τα προβλήματα για να ενημερώνεται και ο κόσμος που θα πάει να ξέρει αύριο, που θα πάει να πάρει μια ασφαλιστική ενημερότητα και χτυπήσει τοίχο, ή θα πάει να πάρει το βιβλιάριό του παιδιού του ή το δικό του τη συζύγου του και θα πάει να πάρει φάρμακα από το φαρμακείο που είναι κύριε εδώ, είσαι ανασφάλιστος. Και αυτό θα ενίσταται, γιατί έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές. Και αυτό αφορά τη δυσλειτουργία του ΙΚΑ, του ΕΦΚΑ, με την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας. Μάλιστα. Που με ένα κλικ τα λυνότανε όλα. Όλα αυτά τα ζητήματα. Κανένας από εσάς δεν είναι άμυρος των ευθυνών του. Έτσι, και αυτή τη κατάσταση που υπάρχει. Ποτέ. Λοιπόν, εγώ πήρα τη δόση μου, ήμουνα ενήμερος και ασφαλιστικά. Οι υπόλοιποι τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε. Κανένας σας από εσάς τους 300 δεν είναι άμυρος των ευθυνών που έχει απέναντι σε όλους εμάς και τα προβλήματα τα οποία έχουμε. Τελεία, για να το τελειώνουμε με αυτό. Δεν με νοιάζει ούτε αν είσαστε μπλε, ούτε αν είσαστε φούξια, ούτε αν είσαστε κίτρινος, ούτε αν είσαστε κόκκινος ή άσπρος ή μαύρος ή οτιδήποτε άλλο. Είσαστε 300 εκεί μέσα. Εμένα με ενδιαφέρει από τη στιγμή που σας έχω ψηφίσει ως Έλληνας πολίτης. Με προκαλείτε τώρα να σας το πω. Τι θα πει, με προκαλείτε. Το 17 οι ασφαλιστικές φορές ήταν στον 86-98. Έμαντε σήμερα τώρα. Είναι 150. Δεν έχει διαφορά, κυρία Δουγεράκη. Δεν φαίνεται ποιοι αγωνιούσαν τότε. Και ποιοι νομοθετούσαν το κοινωνικό κύριε Βαρδάκη, εγώ βλέπω και καταγράφω ότι συνεχώς έχουμε θέματα, έχουμε προβλήματα. Εντάξει, να, μου στέλνει ένα στο μήνυμα και λέει: η γυναίκα μου πήγε, λέει, στον Ορειλά για να γράψει αντιβίωση για το αυτί της μικρής και το σύστημα πετούσε έξω το γιατρό επειδή είχε λήξει η ασφαλειά της. Μια χαρά. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Όλα. Και μετά αύριο που θα πάνε στο ΚΙΑΟ, αυτές οι οφειλές θα μετακινηθούν στο ΚΙΑΟ και μέχρι ότου, κυρία Δουγεράκη μου, αυτός ο άνθρωπος ταλαιπωρηθεί για να αποδείξει ότι πλήρωσε τα χρήματα, ξέρετε τι θα γίνει. Θα του βάζει προς αυξήσεις ο ΚΙΑΟ, θα του τις στέλνει και θα αναγκαστεί να κάνει ένα σωρό εστάσεις, ένα σωρό ταλαιπωρία για να δικαιωθεί στο δίκιο του. Μάλιστα. Αυτά δεν πρέπει να τα λέμε. Ωραία, είσαστε όλοι σας.